Τους λένε ότι εμείς ως Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι παρά
ψυχή και το Χριστό μας. Αυτά δεν σας τα δίνουμε. Ό,τι και να κάνετε, όσες απειλές και να δρομολογήσετε εναντίον μας. Από όλους εσάς που προδίδετε Χριστό και Ορθοδοξία, δεν ακούσαμε κάτι για την Αγία Σοφιά, που οι Τούρκοι διάβασαν μέσα σε αυτή το Κοράνι. Αλλά τι να πείτε, κάνετε υπακοή στα μεγάλα αφεντικά σας. Οι καρποί των έργων σας δείχνουν τι δέντρο είστε. Σάπιο! Ακούστε και κάτι τελευταίο, μίζωνο σημασίας. Είμαστε όλοι εμείς απόγονοι αυτών των μεγάλων ιερών και επαναστατών του 1821, που ο Οικουμενικός Πατριάρχης ονόμασε Ξεβράκο τους Έλληνες. Και ως τέτοιοι σας δίνουμε λόγο τιμής ότι το αίμα των προγόνων μας θα το τιμήσουμε, γιατί όλοι αυτοί πέθαναν για Ορθοδοξία και Ελλάδα. Και όπως εμείς είμαστε περήφανοι για αυτούς, το ίδιο επιθυμούμε και για εμάς. Να είναι και εκεί και αυτοί υπερήφανοι για τους απογόνους τους. Ξέρουμε ότι αργά ή γρήγορα οι φωνές μας θα φτάσουν στα αυτιά σας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε για τη μετάνοιά σας. Μπράβο. Τι Θεός μέγας, ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ημών, ο ποιόν θαυμάσια μόνο. Η προφήτε ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδασμάτισαν, οι Οικουμένοι ως υπεφώνηκε, η χάρις ως έλαψε, η αλήθεια ως αποδέδειξε, το ψεύδος ως απείλατε, η σοφία ως παρησιάσατε, ο Χριστός ως ευράβευσε. Ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κυρίσομεν, Χριστόν αληθινών Θεών ημών. Και τους αυτούς Αγίους, εν λόγις τιμώντες, εν συγγραφές, εν νοήμασι, εν θυσίες, εν αείς, εν εικονίσμασι, τον μεν ως Θεόν και Δεσπότην προσκυνούντες και σέβοντες, τους δε για τον κοινών Δεσπότην, ως τους αυτού γνησίους τεράποντας τιμώντες, και την κατασχέσιν προσκύνησιν απονέμοντες. Αύτη πίστη των Αποστόλων, αύτη πίστη των Πατέρων, αύτη πίστη την Ορθόδοξον, αυτήν πίστη την Οικουμένην εστήριξε. Η Αγία Τριάς, τους ομολογητάς και Αγίους, αρχιερείς, ιερείς, πατριάρχες, ιερομονάχους, μονακούς, ούτως εδόξασεν, τούτον της υπερευσεβίας μέχρι θανάτου άθλης και αγωνίσματης και διδασκαλίες παιδαγωγίστε, τέ και κρατίνεστε εν Θεών, εκλυπαρούντες και μιμητάστης εν Θεούν αυτών πολιτείας μέχρι τέλους αναδείκνυστε, εκδισοπούντες αξιοθήμεν των εξετουμένων ικτυρμής και χάριτη του μεγάλου και πρώτου αρχιερέως Χριστού, του αληθινού Θεού ημών, πρεσβείες πανενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, των Θεοειδών Αγγέλων και πάντων των Αγίων αμήν. Πάση της αιρετικής ανάθεμα. Ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, τρεις φορές. Ανάθεμα, ανάθεμα. Ανάθεμα. Ήτι σου προσκυνή των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν εν εικόνη περιγραπτών κατά το ανθρώπινο ή το ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Τη ληστρική συνόδο την εν Κρήτη γενωμένη, ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Η καταργούσα τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, τις αποφάσεις των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων και συντασσωμένη την κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου, ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Όσοι δεν μετέχουν εις αυτήν, να επέλθουν επί την κεφαλήν αυτών όλα τα αναθέματα των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Να επέλθει επ' αυτούς όλες οι πληγές του Φαραώ. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Να έχουν το φρικτό τέλος όλων των αιρετικών. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες εις την εποχή τους ανεφώνησαν το ανάθεμα εις αιρετικούς. Ούτω και εμείς σήμερον αναφωνούμε στεντορία τη φωνή εις αιρετικούς της ληστρικής συνόδου της εν Κρήτη. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα.
Ανάθεμα. Της Θεός μεγάσον, ο Θεός ημών, σοι ο Θεός, οποίον θαυμασία μόνος. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη στην Ορθόδοξον, των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη στην Οικουμένη στήριξεν. Αμήν γέννητο. Ευχή του Αγίου Ιωμάρτυρος Κοσμά Φλαμιάτου. Θεέ Πανάγιε, Θεέ Πανάγαθε, Πάνσοφε, Παντοδύναμε, ο Πατήριο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ο Ιης και μόνος αληθινός Θεός, ο ποιητής και δημιουργός, πάης νοητής και αισθητής κτήσεως, ο μεταφόβου και τρόμου, λατρεύουσι πάντες οι εν ουρανώ εκλεκτοί άγγελοι και όλων των Αγίων και των Δικαίων τα πνεύματα, σοι και εμείς λατρεύομεν. Σε προσκυνούμεν, σε δοξάζομεν, ότι σοι μόνο πρέπει η λατρεία, σοι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εισέ και εις την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία σου πιστεύομεν, κατά το πολλάκι της ημέρας και πανταχού της Ορθοδοξίας αγεναγινώσκομεν και ομολογούμεν το σύμβολο της πίστεως ημών. Σε είδαμεν Θεέ, σε ομολογούμεν ως αληθινόν γνήσιον και ουράνιον ημών Πατέρα, ως ποιητήν και αδιάλειπτον κηδεμόνα και προνοητήν του παντός. Ευχαριστούμε Σύ για τα αναρρυθμίτους πολλάς μεγάλας και αδιαλείπτους εις ημάς ευεργεσία σου, και ότι ηξίωσας ημάς δια της Ορθοδόξου πίστεως και δια του Αγίου Βαπτίσματος γενέστε τέκνα σου κατά χάρη. Ευλογημένον είναι και δοδοξασμένον το φοβερό και θείον σου όνομα εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημάρτωμεν μετά των επικείς πατέρων ημών, ηνομήσαμεν και ειδικήσαμεν ενώπιόν σου, διό και παρέδοκας αυτούς εις οργή σου, εις χείρας και υποζυγών αλοφίνων. Αλλού και κατέλειπες αυτούς, αλλά εν οργή ελαίου εμνής της παραδούς αυτούς, εχθρείς μη δυναμωμένης και μη βουλωμένης εξολοθρεύσε αυτούς, μη δε αγαγήν αυτούς για της απάτησης πάντας τους άλλους. Παρεχώρησας ελθύν τιού τους αοράτος δολίος και σατανικός εχθρός, ίσου δέποτε άλλοτε εφάνει, ενεργών τι αυτά απέσια και ολέθρια έργα επί των εκλεκτών σου λαών. Αυτός εκκίνησε πάντα τα έθνη και τους εχθρούς σου επί των λαών σου, κατεπανουργεύσαντο γνώμην και βουλεύσαντο κατά των Αγίων σου Ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών και είπων, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα των Ορθοδόξων και του νέου Ισραήλ έτη. Σι είδας Κύριε Παντοκράτορ ότι εβουλεύσαντο εν πονηρά ομόνια επί το αυτό, ότι κατά σου του τέστη κατά της Εκκλησίας σου συνωμοσίαν διέθετο, ότι ευεβήλωσαν το θυσιαστήριό σου ως ουδής άλλος ποτέ απαιώνος εχθρός σου, ή την εσύπων κληρονομήσομεν εαυτής το αγιαστήριον του Θεού, εις την πάλεν επιβουλήν κατά του εκλεκτού λαού σου, συνέταξε Φαραώ παντί το λαό αυτού λέγον, πανάρσεν εωάν τεχθεί της Εβραίης, εις των ποταμών ρίψατε και παν θύλι ζωογονείτε αυτό. Εις την ίν δεκαθημών επιβουλήν, απαγορεύεται εις όλη την Ορθόδοξον νεονέα του Άρεως και του Θήλεως φίλου, ο εκ της Ορθοδόξου πίστεως λόγος της ζωής και της αληθείας, και ρίπτεται ο λαός εις των ποταμών της πλάνης του σκοτασμού, της ανομίας και του θανάτου, όν αυτός ο εχθρός παρασκεύασε και υπενεργεί. Συ Πάτερ Θεέ παντοδύναμε, Κύριε του ουρανού και της γης είδας, ταύτα τα παραπλήσια τούτης, και σύ γινώσκει στην καταπάνταν ημών ασθένεια και απειροκακίαν, ήτινε σεσμένος βρέφη γαλακτοτροφούμενα, περιστοιχούμενα δε και επιβουλευόμενα υπό τιού των πονηρών δολίων και αδιαλάκτων εχθρών, και σου δεόμεθα επίσκεψε ημάς εν ελέη και εκτιρμής, και ματέωσον αυτών τας βουλάς ο Θεός μου, θου αυτούς τους εχθρούς σου ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμων, ως υπήρ, ο διαβλέξη δρυμών, ο συφλόξ ή κατά καύση όρη, ούτω καταδίωξον αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου, συντάραξον αυτούς
πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ευδόκισον ή να ζητήσουσιν το όνομά σου και δι' αυτόν επιστροφής προς την Ορθόδοξον Εκκλησία σου. Σώσον δε τον Ορθόδοξον εκλεκτόν λαό σου και ευλόγησον αυτόν ως κληρονομία σου και απάλλαξον αυτόν εκ της επιβουλής του εχθρού και εκ πάντων κινδύνου πνευματικού και σωματικού, ένεκε του ονόματός σου και διαπρεσβειών και εκκλησιών της παρυπρευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου και των επουρανίων δυνάμεων και πάντων των Αγίων σου, αμήν, γέννητο, γέννητο. Έτι δεόμεθα οικετεύομαι και παρακαλούμε σε Κύριε του Ελέους, όσοι εις την είναι εποχήν κοπιάζουσι και αγωνίζονται υπέρ της Εκκλησίας σου, δις γίνεται η ορθή και ευάρεστος προς σε λατρεία και δόξα. Προσκτάτε δε και της πιστής η σωτηρία, η ζωή αιώνιος και πάν αγαθών. Όσοι δε αγωνίζονται και ενεργούσι υπέρ της το επί το Κρήτον μεταβολής προκοπής προόδου και ευδαιμονίας του ημετέρου έθνου, υπέρ του γνησίου και αληθινού φωτισμού και υπέρ παντός άλλου κοινού αγαθού, δώσ' επιδαψίλευσον πάσιν αυτής Θεέ πατοδύναμε δίκαιη υπεράγαθε πλούσιαν τη χάρη σου δώσεις Κύριε εις τους δούλους σου που αγωνίζονται στην ώρα τάφη. Μακρότητα ημερών χάρισε εις αυτούς ευδαιμονία ευφροσύνην αγαλίασιν τιμήν χάρισε εις αυτούς δόξαν εν το βίο και εν το μέλλοντι συγκατάταξον αυτούς Κύριε εν της χωρίς των αγγέλων σου και πάντων των εκλεκτών σου Κύριε συγκατάταξον τον πιστό λαό σου τον αγωνιζόμενο. Γέννητο, γέννητο, όσοι δε εκ του εναντίου επιβουλεύονται, διαβάλλουσι, συγκοφαντούσι και εμπέζουσι, Κύριε, τους γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους δούλους σου, τους πιστούς, Κύριε. Και από εδώ και από εδώ, Πάτερ, ευλόγησε και από εδώ. Τους ευεργέτας του Θεού, της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας και του γένους ημών, και τους υπερπάντων αυτών, είτε ενέργο, είτε εν λόγο, ενεργούντος και αγωνιζομένους, όσοι προπάντων γενόμενοι στρατιώτε και όργανα του κοινού εχθρού ενεργούσι, τα ενάντια τούτων, τα όσα δηλαδή τίνουσι εις την κατάργηση της αληθής σου του Θεού Εκκλησίας, εις των σκοτασμών, εις την πτώση, εις των θάνατων, εις την απώλεια, εις γενικά συμφοράς, εις την καταστροφή του έθνους ημών, όσοι διαβάλλουν και σκοφαντούσι τους ειλικρινούς Ορθοδόξους, τους υπέρ του κοινού καλού ημών αγωνιζομένους, ως προδότας και πεπλανωμένους και ως ενεργούντας τα ενάντια τούτων και το ανάπαλλην, όσοι επενούσι και συνίστοσιν εις των κοινών ως ορθοδόξους και αγωνιζομένους υπέρ του κοινού καλού τα όργανα της πλάνης και της κοινής προδοσίας πάση δε αυτής και της παραπλησής Θεέ υπεράγαθε και πολυέλεε δώσ' ένεκεν του ελέου σου και των νυκτυρμών σου χάριν και φωτισμών ευθύν εις επίγνωσιν αληθείας και αληθινήν επιστροφήν και μετάνοια όπως γενόμενοι εις το εξής και ούτε γνήσιοι οι ζηλωτέ και αγωνιστέ υπέρ της αληθείας και του κοινού συμφέροντος τύχουσι και ούτε σωτηρίας. Όσοι δε εξ αυτών διατελούσι αδιόρθωτοι και αμετανόητοι ουσί μόνος είδας και επομένως η κοινή εχθρή δι' αυτών επενεργούσι και παρασκευάζουσιν ή να φέρουσιν πολλών άλλων πτώσιν θάνατων και απώλειαν μεγάλας και κοινά συμφοράς και γενικών κίνδυνων εις την Ορθοδοξία και εις το πολυπαθές ημών έθνος επί πάση δεν τούτης Θεέ δίκαιε παντοδύναμε έλθει η προσήκουσα αυτής ποινή και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς γέννητο τυφλή, κοφή, άφωνη, παράφρονες, λεπρή με μοιασμένη στο σώμα, δελικτική παραπάση εισέλθει εν εις αυτούς αισθητώσει στο σώμα πνεύματα πονηρά και ακάθαρτα και υπάτωσαν δια το στόματος αυτών τα σώσας διαβολάς, βλαστημίας, προδοσίας και άλλα κοινά δεινά έπραξαν και ταύτα με προς ανακούφιση της επικειμένης της αυτού αιωνίου κολάσεως προς το σοφρονισμόν δε και διόρθωση πολλών άλλων εν αγνία κλονούμενων ή πεπτοκότων. Ταύτα δε ευχόμεθα, δεόμεθα και παρακαλούμε και υπάτω πας από περάτων έως περάτων της Οικουμένης ο Ορθόδοξος και περιούσιος λαός του Θεού. Αμήν. Γέννητο, γέννητο. Γέννητο, γέννητο. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφλους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοί στο πνεύμα το αλείς.
ψωμεθά σε φίλη ορθοδοξία, που ψωβδομεθά σου πατρό παράδο τον σέβας. Εσύ εγεννήθημεν, εσύ ζώμεν, και εν σοι κοιμήθησωμεθά, η δε καλέσει καιρός και υπέρ σου τεφνιξωμεθά. Σήμερα ήρθαμε να καταγγείλουμε τη βλαστημία του Αγίου Πνεύματος. Ο Πάπας είναι αιρετικός. Έχει καταργήσει όλα τα σύμβολα της Ορθοδοξίας και είναι με τον διάβολο. Όταν κάνουν, όταν κάνουν στην εκκλησία του Βατικανού, που δεν είναι εκκλησία, είναι ψευτοεκκλησία, επικαλούνται το Λούσιφερ, δηλαδή τον Νεοσφόρο. Πάτε μαζί τους και θα κολλαστείτε εκεί, θα σας οδηγήσουν όλοι. Και θέλω να πω κάτι στο πίμνιο του νέου ημερολογίου. Φύγετε από τις εκκλησίες, παιδιά, γιατί θα κολλαστείτε μαζί τους. Δεν θα το καταλάβετε, όπως είπαν οι άλλοι. Θα είναι πονηροί και ευδαιρεκτικοί. Θα είναι πονηροί πάρα πολύ και θα σας φραγίσουνε. Δεν θα σας αφήσουν να καταλάβετε ότι είναι του διαβόλου. Επίσης, έχουν βγει οι Ιουδαίοι ταλμουδιστές μαζί με τον Πάπα και αποκάλυψαν ότι κάνουν ανθρωποθυσίες στο ίντερνετ και λένε ότι πίνουν αίμα. Πίνουν αίμα με ανθρωποθυσίες και δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Κανονίστε πού θα καταλήξετε. Φύγετε από τις εκκλησίες όπως είπαν οι Άγιοι. Ψάχτε οι ιερείς οι οποίοι θα είναι με τον Χριστό. Θα είναι εναντίον του 666 και εναντίον του οικουμενισμού. Μην πλανηθείτε. Βγάλε μας όλους με εδώ, βγάλε μας εδώ. Τι είναι εδώ, έλα, έλατε. Έλα Γιάννη, έλα εδώ, Λεζάκη, έλα εδώ. Γιάννη, εδώ, εδώ. Τζον, Τζον, κάμε. Βγάλε. Δεν με ακούει. Έλα να μας βγάλεις, να μας βγάλεις. Τους υπήρχε από την εκεί, μετά εδώ. Α, μετά, μετά, καλά. Έχουμε κενό, γιατί έχουμε κενό, παιδιά. Πες ότι θα κάνουμε γυναίκες ή γυναίκες. Αδελφοί, θα διαβάσει ο πατέρας Κλεομένης την ομολογία της πίστεως κομμάτι-κομμάτι και θα επαναλαμβάνουμε όλοι εμείς. Είπαμε θα τους υπενθυμίσουμε τι ανασύρανε και τι φορέσανε ως ημάτιον. Τα αναθέματα των Αγίων Πατέρων. Πάμε. Κρατώμεν τας ομολογίας εις παρελάβομεν. Κρατώμεν τας ομολογίας εις παρελάβομεν. Παρατηλικού των ανδρός αποστρεφόμενοι πάντα νεοτερισμών. Ως υπαγόρευμα του διαβόλου. Ως υπαγόρευμα του διαβόλου. Οδεχόμενος νεοτερισμών. Οδεχόμενος νεοτερισμών. Κατελέχει ελλειπή. Κατελέχει ελλειπή. Την και κηρυγμένη ορθόδοξον πίστη. Την και κηρυγμένη ορθόδοξον πίστη. Αλλά αυτή πεπληρωμένη ήδη εσφράγιστε. Αλλά αυτή πεπληρωμένη ήδη εσφράγιστε. Μη επιδεχόμενη. Μη επιδεχόμενη. Μήτε μείωση, μήτε αύξηση. Μήτε μείωση, μήτε αύξηση. Μήτε αλλίωση. Μήτε αλλίωση. Είντε και ονοών. Είντε και ονοών. Και ο τολμών. Και ο τολμών. Ή πράξε. Ή πράξε. Ή συμβουλεύσε. Ή συμβουλεύσε. Ή διανοηθήνε. Ή διανοηθήνε. Τούτο, τούτο, ή διειρνήθη την πίστη του Χριστού. Ή διειρνήθη την πίστη του Χριστού. Ή διεκουσίως. Ή διεκουσίως. Καθυπευλήθη εις το αιώνιον ανάθεμα. Καθυπευλήθη εις το αιώνιον ανάθεμα.
για το βλαστημήν, για το βλαστημήν, εις το Πνεύμα το Άγιο, εις το Πνεύμα το Άγιο, ως τάχα μη αρθεί ως λαλίσα, ως τάχα μη αρθεί ως λαλίσα, εν τες γραφές, εν τες γραφές, και εν τις Οικουμενικές Συνόδους, και εν τις Οικουμενικές Συνόδους, άπαντεσούν οι νεοτερίζοντες, άπαντεσούν οι νεοτερίζοντες, ιερέσι ή σχίσματι, ιερέσι ή σχίσματι, εκουσίως ενεδίθησαν κατάρα εωσιμάτιον, εκουσίως ενεδίθησαν κατάρα εωσιμάτιον, καν πάπε, καν πάπε, καν πατριάρχε, καν πατριάρχε, καν αρχιερείς, καν αρχιερείς, καν τε κληρικοί, καν τε κληρικοί, καν τε μοναχοί και λαϊκοί, καν τε μοναχοί και λαϊκοί, καν άγγελος εξ ουρανού, καν άγγελος εξ ουρανού. Αυτά μακαριότατε θα σας τα φωνάζουμε κάθε μέρα, μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Όσο εσείς βλαστημείτε το Πνεύμα το Άγιο, τόσο εμείς εδώ θα σας ρίχνουμε τα αναθέματα των Αγίων Πατέρων. Αμήν. Αγαπητοί αδελφοί, αυτό είναι ένα ομολογιακό μήνυμα υπέρ της Ορθοδοξίας, γιατί το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο μας λέγει ο Ιησούς Χριστός, όστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου και των Αγγέλων στη Δευτέρα Παρουσία. Και όστις με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ. Εδώ συμβαίνει το εξής. Εμείς ήρθαμε εδώ για μια ομολογιακή αντίδραση, γιατί δεν μας έδωσε η δυνατότητα να πάμε στον Άγιο Μινά, στο Ηράκλειο, που το βεβήλωσαν οι αιρετικοί εχθές σήμερα και αύριο στο Κολυμπάρι, για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπήρχε μεγάλη ασφάλεια, γιατί τι φοβήθηκαν κάποιους ομολογητές που θα ομολογήσουν την Ορθοδοξία? Μήπως φοβήθηκαν μη σκοτώσουμε κανέναν? Μήπως φοβήθηκαν μη βάλουμε βόμβες? Όχι, δεν φοβήθηκαν αυτό, αδελφοί μου. Ξέρετε τι φοβήθηκαν? Φοβήθηκαν το Λόγο του Θεού, την πύρινη ρομφαία, την οξία και δίστομο ρομφαία, την αλήθεια, γιατί πλέον έπαψαν να είναι Εκκλησία του Χριστού. Και ξέρετε γιατί έπαψαν να είναι? Γιατί λέει ο Άγιος Μάξιμος, όταν ήταν μόνος του με τρεις υποτακτικούς, τότε με το μονοθελητισμό, του έλεγαν όλοι, εσύ είσαι μονοσωστός. Ναι, εγώ είμαι η Εκκλησία, τους έλεγε. Γιατί? Γιατί όλη η Εκκλησία είχε πέσει στην αίρεση του μονοθελητισμού. Και τους απαντούσε ο Άγιος Μάξιμος, θέλετε να μάθετε που είναι η Εκκλησία? Όπου υπάρχει ορθόδοξη ομολογία. Εδώ, παιδιά, θα κάνουμε και λίγο πλάκα, εδώ γελάνε. Υπάρχει ορθόδοξη ομολογία στο νέο ημερολόγιο? Όχι. Υπάρχει ορθόδοξη ομολογία στο Κολυμπάρι? Όχι. Μασονία υπάρχει. Υπάρχει κάποιος μοναχός ή ιερομόναχος ο οποίος αποκαλύπτει πόσοι μασόνοι βρίσκονται στο νέο ημερολόγιο, σε 9 συνεχείς σειρές. Θα το δείτε σε λίγο. Οι περισσότεροι πλέον έχουν γίνει πυθύναια όργανα των Εβραίων. Και ξέρετε γιατί? Το έχουμε επαναλάβει, αλλά η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως. Από πού πληρώνονται? Από την τράπεζα του Ρότσιλ. Η Εθνική και Κεντρική Τράπεζα πού ανήκει? Στους Εβραίους τους Ρότσιλ. Υπάλληλοι του Ρότσιλ είναι. Και κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Και λέει ο Χριστός στο Ιωάννη, μισθωτός ποιμήν, ουκ εστί ποιμήν. Τι περιμένετε λοιπόν από αυτούς τους ποιμένες που πληρώνονται από τη νέα παγκόσμια τάξη? Ξέρετε τι συστήνουν στο Κολυμπάρι? Συστήνουν σιγά σιγά την εκκλησία της νέας παγκόσμιας τάξης. Αυτό, γι' αυτό το λόγο γίνεται η συγκέντρωση. Και εμείς, επειδή θέλουμε να κρατήσουμε τα παραδόσεις, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, καν άγγελος εξ ουρανού έρθει και σας πει άλλα να έχει ανάθεμα, έτσι και εμείς ήρθαμε εδώ, μήτε προσθέτοντες, μήτε αφαιρούντες, για να ομολογήσουμε ότι είμαστε, παραμένουμε Ορθόδοξοι και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα παραμείνουμε Ορθόδοξοι. Γιατί αυτό που γίνεται στο Κολυμπάρι
προετοιμάζουν το πέπλο που θα στρώσουν για να έρθει ο ψευδομεσσίας των Εβραίων. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, αυτός είναι ο στόχος τους. Ακόμα και οι ηγούμενοι αγιορείτες, όπως ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης, πήγανε στην Κρήτη και προετοίμαζαν το έδαφος. Γιατί? Για να κάνουν μία ψευδοένωση με ποιους? Με τους αιωσφοριστές καθολικούς. Με αυτούς που κάνουν τελετές και πίνουν αίμα βρεφών κάτω από το Βατικανό. Και δεν επιλαμβάνεται κανένας εισαγγελέας. Ή με τους μασόνους εδώ Αχαρνών 19 που κάνουν και ο Θεός ξέρει τι ανθρωποθυσίες και τελετές. Μιμούνται το Ταλμούδ. Ή να πάμε παραπέρα να δούμε ότι όλοι τους αυτοί οι μασόνοι είναι και οικουμενιστές. Είναι του τεστ την αιρετική. Και εγώ θα σας πω τώρα ότι αυτοί που καθησυχάζουν τον κόσμο, γιατί θα το δουν το μήνυμα και θα το πάρουν, όλοι αυτοί που λένε ότι εμείς ναι μεν καθόμαστε στην εκκλησία, η καρπή του Επιφανίου Θεοδωροπούλου, ο οποίος για τις βλαστημίες που έλεγε να κρατήσει τον κόσμο χωρίς πατερικά επιχειρήματα στην πλάνη, όπως μας πληροφορούν το στόμα του βγήκε άλλο το. Γιατί έλεγε βλαστημίες, γιατί δεν χρησιμοποιούσε επιχειρήματα των Αγίων Πατέρων, χρησιμοποιούσε δικά του επιχειρήματα. Και λοιπόν όλοι αυτοί αύριο ποιον θα μνημονεύσουνε στο Άγιο Θυσιαστήριο, τον Ιερώνυμο, τον Βαρθολομαίο. Το γνωρίζετε καλά ότι όλοι οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν να μνημονεύεται αιρετικός. Με ποιους συμπροσεύχονται τώρα, με τους αντιπροσώπους του Πάπα, με τους ανθρώπους που έχει βάλει CIA την Ελισάβετ Προδρόμου, μια προδότη Έλληνα, η οποία και εγώ δεν ξέρω και σε ποιες σέκτες ανήκει και πόσα λεφτά έχει πάρει από τους Ιουδαίους που ελέγχουν τη CIA για να προωθήσει τι, αυτή την ψευδένωση της νέας παγκόσμιας τάξης, γιατί αυτό θέλει η νέα παγκόσμια τάξη, να ρίξει την Ορθοδοξία, αλλά έχουν κάνει ένα λάθος. Γιατί λέει το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο μέσα, πήλε άδου ου κατησχύσου συναυτής. Και σας είπα ποια είναι η Εκκλησία. Η της αληθείας, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι και της Εκκλησίας. Αυτοί στο κολυμπάρι κολυμπούν στο ψέμα. Στο ψέμα, στην αίρεση, στον Ιουδαϊσμό, στο σατανισμό, στον οικουμενισμό, στην πανθρησκεία της νέας παγκόσμιας τάξης. Γι' αυτό λοιπόν όλοι εμείς πρέπει να κάνουμε προσευχή και να ενημερώνουμε τον πιστό και ορθόδοξο λαό να ενεργοποιήσει τους ιερούς κανόνες. Γιατί τα τείχη της Ορθοδοξίας είναι ιεροί κανόνες που η βλάστημη αυτή πράκτορα στη CIA Ελισάβετ Προδρόμου μαζί με τους Βαρθολομαίους και τους συναυτό είπε ότι ακούστε τη βλαστημία, τη συνέχεια του Αθηναγόρα, του άλλου βλάστημου μασόνου Ιουδαίου, ο οποίος όσοι δεν γνωρίζουν εκτελούσε χρέη ραβίνου. Αυτούς μας βάζουν για αρχηγούς της υποτιθεμένης Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είπε ότι οι ιεροί κανόνες είναι ανεπαρκείς. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα δεν μας κάνει. Θέλουμε να βγάλουμε νέους. Εκεί διασυνδέεται και ο Ιγνάτιος του Βόλου, ο άλλος αιρετικός, που είπε για τη μεταπατερική θεολογία. Όλα αυτά θα ξετυλιχθούν στο κολυμπάρι, έχουν ήδη υπογραφεί, υπάρχει και το υπερμνημόνιο, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με αυτά που θα υπογράψουν στο κολυμπάρι. Και οπότε καταλαβαίνετε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν ο Εφραίμ της Σιμωνής Βατοπεδίου ο ηγούμενος μαζί με τον Βασίλειο Γοντικάκη πήγαν στο Ισραήλ για επίσκεψη να αναλάβει το Άγιον Όρος, ο έτης βλαστημίας, μια εβραϊκή εταιρεία Υγιώσμα. Βάλανε τους Ιουδαίους τις εταιρείες του Ρότσιλ μέσα στο Άγιο Όρος. Γι' αυτό βγάλανε και το QR code αυτοί οι προδότες. Και ξέρετε ποια μέρα πήγανε? Τη γιορτή των Εβραίων. Τα κόκκινα φεγγάρια και το Γιόμ Κιπούρ. Και ξέρετε ποια εορτή είναι η 10η Οκτωβρίου? Είναι η γιορτή των μεγάλων μισθών της Μασονίας. Αυτά προωθούν αυτοί οι αρχιερείς του νέου παπικού αναθεματισμένου ημερολογίου. Και προσθέτουμε ακόμα ότι έχουν αφήσει τον κόσμο ελεύθερο στις συνειδήσεις να πάρει το 666 το χάραγμα του Αντιχρίστου, που οι προδότες Ιουδαίοι κυβερνήτες που έχουμε, Σαμαράδες, Παυλόπουλοι, Τσίπρες, Δένδια, ο δικηγόρος του Ρότσιλ, ο οποίος έδωσε και εντολή
με έναν Εβραίο Ισαΐα ονόματι να μπουν οι λαθρομετανάστες στην πατρίδα μας, ενώ οι Έλληνες έχουν πάνω από 25.000 αυτοκτονίες, εμείς κοιτάμε αυτούς που θα μας πάρουν το κεφάλι. Αυτή ήταν και είναι η εκκλησία του νέου παπικού ημερολογίου. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι ορθόδοξη. Είναι η εκκλησία της νέας παγκόσμιας τάξης. Και πρέπει από εδώ και πέρα να είμαστε αυτό που λέει η Αποκάλυψη. Εγώ λέει δεν σε θέλω χλιαρό, χλιαρό μέλο εμέσα σε, λέει το Πνεύμα το Άγιον. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει ή ζεστό σε θέλω ή κρύο. Άμα είσαι χλιαρός θα σε εμέσω. Οπότε να ξέρετε, όσοι ακολουθείτε αυτή τη σχισματαιρετική πλέον εκκλησία της νέας παγκόσμιας τάξης, δεν είστε ούτε ορθόδοξοι και δεν ανήκετε στην ορθοδοξία. Καλείστε όλοι σε μετάνοια. Και μετάνοια είναι όχι να φύγουμε από τα αμαρτήματα της σαρκός ή από την ηλιοφροσύνη που διακατέχει πλέον τον ελληνικό λαό. Μετάνοια είναι να φύγουμε και από τις αιρέσεις του λογιστικού. Να γίνει ο νους μας θεοειδής, χριστοειδής. Γιατί όπως λένε οι Άγιοι στη Φιλοκαλία, εάν ο νους του ανθρώπου δεν είναι θεοειδής, θα είναι ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης. Έτσι όπως κατασκευάζουν την παγκόσμια κοινότητα οι Ιουδαίοι Ταλμουδιστές, οι λάτρες του Εωσφόρου και του Αντιχρίστου. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά πρώτα ο Θεός, έχουμε κι άλλες μέρες. Εύχομαι καλή μετάνοια σε όλους τους Έλληνες που θα ακούσουν αυτές τις ομιλίες και να επιστρέψουν στην πραγματική Ορθοδοξία. Ευχαριστώ. Αγαπητοί Χριστόαδελφοί, σήμερα για μια άλλη φορά βλέπουμε δυστυχώς την προδοσία που γίνεται από τα όργανα του Αντιχρίστου, συνειδητά ή ασυνείδητα, από τους λεγόμενους αρχιερείς, ιερείς της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, οι οποίοι μισθωτοί κληρικοί επιτελούν δυστυχώς το έργο όχι του Χριστού αλλά του Αντιχρίστου. Εμείς και εμείς συνεχώς βρισκόμαστε να διαπιστώνουμε αυτά τα πράγματα, ενώ σήμερα θα έπρεπε εδώ όλοι οι πιστοί του νέου ημερολογίου έπρεπε να βρίσκονται εδώ πέρα να διαμαρτύρονται για την προδοσία που γίνεται. Δυστυχώς η αδιαφορία, η έλλειψη γνώσεως, ο υλισμός και γενικότερα η γενική αποστασία που επέτυχε μέσα από το σφράγισμα των αντίχριστων σημείων των καιρών, όπως είναι η αριθμοποίηση, τα τσιπάκια κτλ., έχουν μειώσει το σθένος και τη δύναμη της αντίδρασης του κόσμου. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται με αγάπη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αυτών που έστω και την τελευταία στιγμή θέλουν να καταλάβουν και να γνωρίσουν πού βαδίζουν και να κάνουν, όπως είπαν και οι προηγούμενοι προδοσίατες, την μετάνοιά τους. Δεν είμαστε εμείς κάτι περισσότερο ή λιγότερο, άνθρωποι αμαρτωλοί, αλλά έχουμε την ορθή πίστη η οποία μας καθοδηγεί. Σήμερα άλλοι φωτίζονται με το Άγιο Πνεύμα και άλλοι σκοτίζονται με την πλάνη και την προδοσία απέναντι στο Χριστό. Φτιάχνουν αυτήν και παράγουν αυτήν τη σύνοδο, την Αντίχριστη, η οποία σκοπό έχει να φέρει ίσως, γιατί ανεπίσημα δεν τα λένε, ούτε επίσημα βεβαίως, μεταξύ τους μόνο, να φέρει την επίσημη ένωση του νέου ημερολογίου και γενικότερα των εκκλησιών με τον Πάπα, την εφαρμογή των υπερμνημονίων τα οποία έχουν ψηφιστεί για το πώς θα καταληθεί η Ορθοδοξία, και γενικότερα τα σχέδια εφαρμογής και της έλευσης της πανθρησκείας του Αντιχρίστου. Λυπάμαι ειλικρινά για την κατάσταση που βιώνουμε, αλλά με τη βοήθεια του Θεού πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί. Με προσευχή και με ορθή πίστη θα μπορέσουμε να νικήσουμε τον μεγάλο εχθρό, τον Αντίχριστο, και πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Ομολογία χωρίς φόβο. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Για ακούστε μόνο.
ευλογημένοι εν Χριστώ Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τάδε λέγει Κύριος, Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Δια τούτο έχει μεγίστη αξία. Δια τούτο τι πολεμούν οι Ισλαμιστές και όλοι οι καταραμένοι παπο-οικουμενιστές. Δια τούτο τι πολεμούν τα υπερδαιμόνια με τα κατηραμένα υπερμνημόνια. Δια τούτο τι πολεμούν οι υπέρτατοι νόμοι που στην πραγματικότητα είναι υπέρτατοι υπονόμοι. Δια τούτο τι πολεμούν οι σεωνομασόνοι ταλμουδιστές που είναι αντίχριστα θηρία και ληστές. Δια τούτο κυρίως την πολεμά ο κοσμοπλάνος πλανάρχης για να εμφανιστεί ως φλανητάρχης. Αλίμονο, Ορθόδοξοι Έλληνες, στόμεν καλός, κανένα σας μη γίνει στην πίστη παρδαλός. Με την καυτή πίστη του Χριστού την Αγία ας αγωνιστούμε για τις ενδόξου πατρίδος μας την ελευθερία. Κρατήστε ως όπλο το σταυρό του Κυρίου εις τα στήθη. Νικά ο Ιησούς Χριστός που ανεστήθη. Έρχεται του Χριστού η Δευτέρα Τρισέμπτωξη παρουσία και ο καθένας θα πληρωθεί με τις ομολογίας της δικής του την αξία. Κρατήστε ως όπλο το παντοδύναμο σταυρό του Κυρίου. Εν τούτο νικάτε κάθε αντίχριστο εχθρό. Εν τούτο νικάτε με μία λέξη το πανούργο θηρίο 666. Ευλογημένοι εν Χριστώ αδελφοί, εν τούτο θα νικήσουμε όλα τα αντίχριστα θηρία και θα κληρονομήσουμε την αιώνια βασιλεία. Αμήν, αμήν, αμήν. Καλή ορθόδοξη ομολογία. Γέννητο. Αδελφοί, θα κάνουμε την απόλυση και θα διαλυθούμε σιγά σιγά. Τώρα ο πατέρας Κλεωμένης θα κάνει την απόλυση και θα φύγουμε. Και αύριο, όχι 4, 6 ώρα. Αύριο 6 ώρα εδώ. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασχάφος τους αλλήλους αναδείξας, καλαμπέτσας οδείς το πνεύμα το Yes.
αμένη, χέρα χέρα ελευθεριά, και σαν πρώτα αντιαμένη, χέρα χέρα ελευθεριά. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω η Πατρίς! Ζήτω! Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αύριο 6 ώρα, αδελφοί! 6 ώρα στο ίδιο σημείο! Να μην παραλείψουμε, αδελφοί, να μην παραλείψουμε, να πούμε ότι ζήτω η ένδοξη ελληνική αστυνομία. Για το πασχαλιά, 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 το πασχαλι